δεύτερο 24ωρο που μετρούν πληγές η παραγωγή της Ιεράπετρας, καθώς μετά τους θυελώδεις ανέμους, ένας ανεμοστρόβιλος ήταν το επόμενο χτύπημα για αυτούς, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Ήρθαν το πρωί και ό,τι βλέπεις τώρα, και από την νότια και από το βορρά, βλέπεις καταστρωμένα θερμοκήπια. Ήρθα το πρωί, πέρασα το πρωί, με πήρε ο πατέρας μου τηλέφωνο, μου λέει «Λαδί στο χωράφι, έρχομαι και βλέπω μια καταστροφή». Η δύναμη των ακραίων καιρικών φαινομένων έδειξε τα δόντια της, καταστρέφοντας μια καλλιέργεια ντομάτας που είχε μόλις φυτευτεί σε θερμοκήπιο έκτασης 4 στρεμάτων. Η ζημιά ξεπερνά, σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα 15.000 ευρώ. Αυτό τώρα το θερμοκήπιο, τι πρέπει να γίνει για να ξαναλειτουργήσει? Από στην αρχή. Να ξαναφτιαχτεί, Να ξαναφτιαχτεί, γιατί δεν μπορείς να το αφήνεις έτσι. Μας πάνε πολύ πίσω. Και τώρα εδώ η ζημιά είναι, δεν ξέρω πόσο θα κοστολογήσει. Είναι πάνω από 1,5 στρέμμα, Σίγουρα 1,5, 1,800 περίπου. Οι νέες καταστροφές αποτελούν σημαντικό πλήγμα, καθώς η σοδιά είναι πλέον αποδεκατισμένη. Οι παραγωγοί πάντως δεν ελπίζουν σε αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Πρέπει να έχεις 2 στρέμμα τουλάχιστον και να πάρεις ζημιά. Αλλιώς δεν τα παίρνεις. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε αυτό. Κι άλλες φορές έχουν τύχει, έχουν έρθει και δεν πιάνεις τα 50%. Και είσαι ασφαλισμένος. Οι ανεμοστρόβιλοι στην Ιεράπετρα έχουν στο παρελθόν δημιουργηθεί με ισχυρούς νοτιοδυτικούς ανέμους, καταστρέφοντας πολλές θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, κυρίως στην παραλιακή ζώνη δυτικά της Ιεράπετρας μέχρι το Νέο Μύρτο.